Καλό μεσημέρι, πολύ γεια και στους σπουδαία από κάθε άποψη επιτυχία χθες. Άνοιξε η ψαλίδα όπως προανέφερα στο ΣΥΝ 6 και ο ΑΠΟΕΦ πάει με την καλύτερη ψυχολογία πλέον στον επαναληπτικό της Πέμπτης. Έτσι, δύο λόγια θα ήθελα καταρχάς για το χθεσινό παιχνίδι. Σπουδαία νίκη με πολύ απλά ωφέλη. Ακριβώς όπως τα σημείωσες, θα ξεγνωρίζαμε ότι με οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα παραμείναμε στην κορυφή, αλλά ξέραμε ότι η κατάκτηση του τριπόντου θα μας έδινε την ευκαιρία να αξίζουμε την διαφορά και ταυτόχρονα να έχουμε αυτοεπίθεση για τη συνέχεια για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Πέμπτης που ακολουθεί και που θα πρέπει να εστιάσουμε, αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι η ομάδα απέδειξε και πρακτικά πως μπορεί να προσιλωθεί και είχαμε να διαχειριστούμε έναν δεύτερη κορυφή, σε έναν δεύτερη κορυφή και στην δεύτερη ομάδα στην βαθμολογία. Θεωρώ ότι επί συνόλου πετύχαμε μια δίκαιη νίκη, η οποία αναγνωρίστηκε και από τον αντίπαλο προπονητή. Και γενικά είχαμε μια καλή παρουσία παρά τις αρκετές αλλαγές που έγιναν στην ενδεκάδα. Είχαμε και, και τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στον Βεσίλειο, την πρώτη φορά στην ενδεκάδα για τον Κάνιας. Είναι πράγματα τα οποία μας προσθέτουν αισιοδοξία για τη συνέχεια, αλλά και πίστη ότι η ομάδα μπορεί να, ακόμη και να αυξήσει το ποιοτικό της επίπεδο. Είναι αυτό που είπες, ότι η άλλη μια φορά φάνηκε το πλούσιο ρόστερ που έχει η ομάδα. Σιγά σιγά βλέπουμε και τα νέα αποκτήματα να μπαίνουν. Μέχρι χθες είχαμε πάρει κάποια πρώτα δείγματα από Μπαράλια Μπερέ. Χθες, όπως είπες, ο Κάνιας αγωνίστηκε για ένα 90 λεπτό. Πήραμε μια πρώτη γεύση και από τον Εμπεσίλιο. Φυσικά, για όλα αυτά χρειάζεται και η σωστή διαχείριση από τον προπονητή, που τουλάχιστον μέχρι στιγμής βλέπουμε να γίνεται. Έχει ένα δύσκολο ρόλο, διότι είναι όλοι οι παίχτες εγνωσμένης αξίας, που όπως και να το κάνουμε, όλοι θέλουν να αγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Ναι, και που ο κάθε ένας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, γι' αυτό και η δουλειά του προπονητή είναι να αναγνωρίζει αυτά τα χαρακτηριστικά, να προσαρμόζει τις ενδεκάδες σε σχέση με τον αντίπαλο και να παίρνει αποτελέσματα. Νομίζω ότι ο κ. Σύρτιας δουλεύει σε ιδανικές συνθήκες, έχοντας ένα εκτεταμένο ρόστερ να διαχειριστεί, έχοντας ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έχοντας την υποστήριξη που χρειάζεται και από την διοίκηση και από το ιατρικό επιτελείο, γιατί η βελτίωση τουλάχιστον του τελευταίου 1,5 χρόνου παρατηρείται σε αρκετούς τομείς. Γι' αυτό βοηθά την ομάδα έτσι ώστε να μπορέσει αυτή τη στιγμή να τρέχει υποχρεώσεις σε τρία μέτωπα, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και στην Ευρώπη, και να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις. Όμως όλα αυτά τα λέμε αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουμε κάποιο πρακτικό όφελος πέρα από την Ευρώπη, όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια ευρωπαϊκή υπέρβαση και αισιοδοξούμε, έχουμε την πίστη ότι θα προσπαθήσουμε για ακόμα μία. Σε ό,τι αφορά όμως το πρωτάθλημα, παρά και την όποια βαθμολογική διαφορά, θα πρέπει να παραμείνουμε το ίδιο σοβαροί, αν θέλουμε να το κατακτήσουμε. Όπως και το κύπελλο. Είπαμε ότι αρκετές φορές από εδώ και πλέον το ΑΠΟΕΛ έχει να ανέβει ένα πραγματικό Γολγοθά με όλη τη σημασία της λέξης. Ακολουθεί την ερχόμενη Πέμπτη το επαναληπτικός με την Μπιλπάο, ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα σας, που θα προσπαθήσει να κάνει άλλη μια ευρωπαϊκή υπέρβαση, αυτή τη φορά στο Europa League. Ακολουθεί την Δευτέρα της Καθαράς τον ντέρπι με τον Απόλλωνα στο Τσίριο, ντέρπι κορυφής όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, που αν φύγετε με το διπλό από το Τσίριο, τότε αυτόματα θα κάνετε ένα πελώριο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου, που θα είναι ο πέμπτος σερί και θα έχουν την ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές να γράψουν με χρυσά γράμματα το όνομα τους στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Βεβαίως η προσοχή όλων είναι αυτονόητη, ότι είναι στραμμένη στον αγώνα της Πέμπτης από εδώ και πέρα. Ναι, ο Απόλλωνας δεν μας απασχολεί καθόλου. Εντάξει, σε ένα γενικό σχόλιο θα έλεγα ότι ο ΑΠΟΕΛ αρέσκεται στα δύσκολα. Και σε ό,τι αφορά στο φόρτο παιχνιδιών, απλά να υπογραμμίσω ότι ξέρεις με την ΑΕΛ, ολοκληρώσαμε το 40ο μας παιχνίδι φέτος στην τρέχουσα περίοδο. 40 παιχνίδια, αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ δύσκολα θα φτάσουν οι άλλες ομάδες στην Κύπρο, και καταφέρουν βεβαίως πέραν από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές που είχαν
να φτάσουν και μέχρι τον τελικό του κυπέλλου. Μα ξέρεις, κάποτε λένε και οι ειδικοί ότι όταν μια ομάδα έχει να πάρει φορτωμένο πρόγραμμα, καλύτερα να είναι ντέρπι τα παιχνίδια που ακολουθούν για να διατηρείται και σε ένα επίπεδο. Δηλαδή να μην υπάρχει ένα εύκολο παιχνίδι και ένα δύσκολο. Να μην έχει και το ρόστερ για να μπορεί να δείξει. Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που διαπιστώνουμε ότι αυτό το βάρος στο ρόστερ είναι και σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα. Όσο χρειάζεται να είναι. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Πέρσης, θέλω να πω πολύ ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ποιότητα. Είναι μια ομάδα που πρέπει να κερδίσουμε για να κοιτάξουμε το ενδεχόμενο πρόκληση. Κάτι που αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι. Όμως εμείς θα το προσπαθήσουμε. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ευελπιστούμε ότι στο τέλος της βραδιάς από εσά θα φύγει με το κεφάλι ψηλά. Από εκεί πέρα, αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι το κάλεσμα προς τον κόσμο. Αυτό που έκανε και ο προπονητής μας και ο πρόεδρος το τελευταίο 24ωρο. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που κάθε αποδείξα θα ήθελε να βρίσκεται στις κερκίδες. Είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι ο ρυθμός της προπόνησης ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Θα έχουμε ενημέρωση γι' αυτό μέχρι και το τέλος της ημέρας. Και βέβαιως και τις επόμενες μέρες θέλουμε να έχουμε ακριβώς τον ίδιο ρυθμό προπόνησης για να δούμε ένα γκάσιντι δημένο στα χρώματα του ΑΠΟΕΛ και χιλιάδες κόσμου να δείξουν το πλευρό των ποδοσφαιριστών. Ξέρεις, κάποτε και τη περίοδο που ζούμε είναι λίγο ακριβό το εισιτήριο, αλλά φαντάζομαι ο κάθε ένας αποελίστας ή ο κάθε οπαδός θα ήθελε να είναι κοντά στην ομάδα του σε τέτοια ιστορικά παιχνίδια. Κύριε Απολίδη, σαφώς και ένα εισιτήριο για τη 32 του UEFA Europa League δεν μπορεί να είναι στην ίδια τιμή με ένα εισιτήριο νικητριακού πρωταθλήματος. Σαφώς, ναι. Από εκεί και πέρα έγινε μια αξιολόγηση σε σχέση και με προηγούμενες φάσεις που αγωνίστηκε ο ΑΠΟΕΛ, όπως και είναι πιο φθηνό το εισιτήριο. Έγινε μια αξιολόγηση σε σχέση και με την ενημέρωση που είχαμε από την UEFA για τις τιμές των εισιτηρίων που μπαίνουν στις άλλες χώρες και αποφασίστηκε αυτή η τιμή. Ας μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούω και πάρα πολλοί κόσμος έχει δίκαιο και το λέω αυτό γιατί το παιχνίδι προσφέρεται για να έρθουν και παιδιά και εκείνη που αυξάνεται η τιμή του, το κόστος που πρέπει να βγάλει κάποιος από την τσέπη του. Όμως, ας μην ξεχνάνε, μακάρι να ισχύει αυτό, αλλά μια ομάδα η οποία έχει μέσο όρο εισιτηρίων στο Κυπριακό Πρωτάθλημα της 6.000 εντός έδρας και τα 1.600 εισιτήρια εκτός έδρας, τότε δεν είναι ο ίδιος κόσμος ο οποίος έρχεται και στα ευρωπαϊκά, όπου έχουμε μέσω όρων 13.000-14.000. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο περισσότερος κόσμος που παρουσιάζεται στα ευρωπαϊκά είναι κόσμος που έχει πάει επί το πλήθος μόνο στα ευρωπαϊκά. Υπάρχει η βάση αυτών των 6.000-7.000 που δεν χάνουν παιχνίδι και που έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά μέχρι στιγμής για να βλέπουν τον ΑΠΟΕΛ και να αναγνωρίζουν αυτό, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει οικονομικά επιβαρυνθεί μόνο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι μια λογική τιμή σε σχέση και με τις υπόλοιπες χώρες και με την ελκυστικότητα του αντιπάλου, αλλά και με τη σημαντικότητα του αγώνα. Ευελπιστούμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται κατανοητό. Υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, αρκετά μεγάλη προπόληση, ρυθμός προπόληση. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και θα έχουμε αρκετό κόσμο στο βασιλείο. Ωραία. Τώρα, αγωνιστικά, εκτός πράθυρο ότι ο Μπερτόλιο, ο οποίος τουλάχιστον σήμερα ανέβασε ρυθμούς, φαντάζομαι δεν θα προλάβει τον αγώνα της Πέμπτης. Όχι, με συγχωρείς, ο Μιλάνο ανέβασε ρυθμούς. Είναι αμφίβολη συμμετοχή του, εκτός είναι ο Μπερτόλιο, έτσι. Ναι. Εντάξει, ο Μιλάνο, όπως είπαμε και στην αρχή, θα αξιολογείται καθημερινά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νεκτάριε. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ.